Πάμε στην Αγίαση Αρκαλοχωρίου, η οποία πέτυχε μια σημαντική νίκη την περασμένη αγωνιστική. Κέρδισε στο κλειστό στα δύο ωράκια τον φιλαθλητικό Ζωγράφου και έκανε ένα ακόμη βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον στενό συνεργάτη του προπονητή της Αναγέννησης, του Μύρωνα Παπαδάκη, του Μάνο Δράγαζη. Μάνο, καταρχήν συγχαρητήρια. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Ήταν πραγματικά έτσι ένα παιχνίδι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Η ομάδα ανταποκρίθηκε και έκανε ένα ακόμη βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σεζόν, το οποίο κρίνει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή μας στην κατηγορία χωρίς τη διαδικασία των play-outs. Ήταν το πρώτο βήμα από τα τέσσερα. Έχουμε άλλα τρία, τα οποία θέλουμε να είναι κερδοφόρα για να μείνουμε στην κατηγορία χωρίς τη διαδικασία των play-outs, που είναι και ιδιαίτερα ψυχοφθόρα. Ναι, και δεν ξέρεις, είναι και θέμα μέρας, σε τι κατάσταση θα βρεθείς. Οπότε είναι καλύτερο για την Αναγέννηση να καθαρίζει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, την παραμονή στην κανονική διάρκεια και να αποφύγει τα play-out παραμονής. Απομένουν, όπως είπες, τρία παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο τα δικά σας είναι εκτός έδρας, έτσι, και παίζετε εντός μόνο με τον Όφη. Ναι, βέβαια, παίζουμε, είναι τρία πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Το πρώτο είναι με το Παλαιό Φάληρο το προσεχή Σάββατο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ομάδα του Φαλήρου είναι μια εξαιρετική ομάδα που παίζει υψηλό ρυθμό, με νεαρά παιδιά, με πολλά fast breaks, με πολλά pick and roll, και είναι ιδιαίτερα δύσκολο και σημαντικό το παιχνίδι για μας. Μετά ακολουθεί το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο είναι ένα τοπικό derby. Έτσι όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, όπως είναι τα αποτελέσματα την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δυο μας. Ναι, ναι, θα διεκδικεί και ο Όφη τη συμμετοχή του, όπως δείχνουν τα πράγματα μετά την ήττα που έκανε στην Κηφισιά. Θα χρειάζεται την νίκη για τα play-off. Βέβαια. Και μετά ακολουθούμε το παιχνίδι με τη ΦΕΑ, που θέλω να πιστεύω ότι την τελευταία αγωνιστική θα είναι αδιάφορο για μας, να έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή νωρίτερα. Ο βασικός σας αντίπαλος, μάλλον η ομάδα που σας απειλεί, είναι η Κηφισιά, Μάνο, έτσι. Ναι, η Κηφισιά είναι. Είμαστε, βέβαια, έχουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας. Ναι, γιατί έχετε δύο βαθμούς περισσότερους, δηλαδή διαφορά δύο νικών. Έχουμε δύο νίκες διαφορά, οπότε εξαρτάται καθαρά από εμάς αν θα τα καταφέρουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Ναι, και από ό,τι βλέπουμε, θέλω να πω ότι δεν περιμένουμε τι θα κάνει η Κηφισιά. Ναι. Σίγουρα δεν μας ευνοεί να κερδίζει. Όσο πιο γρήγορα χάνει βαθμούς, τόσο πιο γρήγορα θα εξασφαλίσουμε και εμείς την παραμονή μας στην κατηγορία. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρετε τελικά να κατακτήσεις την παραμονή απευθείας χωρίς τη διαδικασία των play-out? Θεωρώ ότι, εκτός ότι έχουμε το πάνω χέρι, είμαστε και μια ομάδα η οποία δεν αξίζει να μπει στα play-out. Θεωρώ ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε και δεν θα μπούμε στα play-out. Κάνοντας έτσι μια αναδρομή στη φετινή σεζόν, τι θα λέγαμε για την πορεία της Αναγέννησης? Κοιτάξτε, για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά αυτή. Είναι η πρώτη χρονιά της ομάδας στη Β' Εθνική, στην Elite League 1. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μόνο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε και έχουμε το πλεονέκτημα έτσι ώστε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σίγουρα στην αρχή της σεζόν οι στόχοι ήταν διαφορετικοί. Ήταν να μπούμε στα play-out, στα play-off και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Παρ' όλα αυτά, ο αθλητισμός, όπως ξέρετε καλύτερα, είστε πολλά χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, ξέρετε ότι δεν είναι πάντα όπως... Υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, πάντα. Βέβαια, είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι να έχουμε παίξει πλήρης από την αρχή της σεζόν. Ίσως το πρώτο, το μάτς με τον Παγκράτη, το εκτός έδρας, το κερδίσαμε. Σχεδιάσαμε, φτιάξαμε ένα πλάνο βασιζόμενο σε κάποια παιδιά τα οποία λείπουν αρκετό καιρό. Ο Μίλοβαν λείπει όλη τη σεζόν. Ο Οικονομόπουλος έλειπε ένα πάρα πολύ μεγάλο
οι δύο μεταγραφές μας πάρα πολύ μεγάλο. Από τις οποίες περιμένατε πολλά πράγματα. Και ήταν και σε κωβικό σημείο, ειδικά του Οικονομόπουλου, ήταν σε κωβικό σημείο γιατί με την απουσία του Μίλοβαν μάθαμε να ζούμε. Ο Καλογεράκης χτύπησε και σταμάτησε και την ενεργοδράση. Ο Παναγκάκης είχε τραυματισμούς. Όλα τα παιδιά. Ο Σπυριδάκης ταλαιπωρήθηκε. Το παιδί παίζει με αυταπάνηση, με πόνους στο πόδι, έτσι ώστε να είναι δίπλα στην ομάδα. Γενικότερα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμού. Αλλά και μόνο, όπως σας είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ομάδα έχει το πλεονέκτημα έτσι ώστε να μείνει στην κατηγορία χωρίς καν να μπει στη διαδικασία των play-out. Και το γεγονός ότι έπαιζε και σε μακριά από την έδρα της, νομίζω ότι έπαιξε για αυτό το ρόλο της. Βέβαια, είχαμε μάθει να παίζουμε στο κλειστό του Αρκαλοχωρίου. Είναι μια έδρα η οποία είναι πιο δύσκολη για τον αντίπαλο. Αλλά όμως και η εμπειρία που μας προσφέρει, μας προσφέρουν το κλειστό των δύο αρρωκίων είναι εκπληκτική. Η ομάδα και η διοίκηση κάνει εξαιρετικά πράγματα στο γήπεδο και σας προσκαλώ και όλο τον κόσμο που μας ακούει να έρθει, ειδικά στο τελευταίο μάτς που μας έχει μείνει πλέον με τον Όφη, να έρθει να ζήσει την εμπειρία που ζούμε και εμείς στα δύο ωράκια, με διάφορες δράσεις, με διαγωνισμούς, δώρα. Είναι εξαιρετικά ειδικά για τα μικρά παιδιά και είναι και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι βλέπουμε ότι έρχονται πολλά παιδιά μικρά. Ναι. Και είναι σημαντικό. Να πω και σε αυτό το κομμάτι ότι η ομάδα μας έχει δωρεάν είσοδο για όλες τις ακαδημίες της Κρήτης. Μάλιστα. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή κίνηση και νομίζω και παράδειγμα για άλλες ομάδες. Το παιχνίδι με τον Όφη που είναι το τελευταίο εντός έδρας της αναγέννησης και μακάρι να είναι και το τελευταίο και εννοώ να μην πάτε και στη διαδικασία των play-out, είναι 23, Σάββατο 23 Μαρτίου στα δύο αωράκια, 5 η ώρα Μάνο, έτσι. Ναι. 5 η ώρα παίζουμε όλα τα παιχνίδια. Είπαμε για την πρώτη ομάδα, επειδή ξέρω ότι είσαι και προπονητής της εφηβικής, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Όχι, ναι. Έχετε δώσει βάρος και στις υποδομές στην αναγέννηση. Φυσικά. Καμία ομάδα που σέβεται και εκτιμάει τον εαυτό της δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με το αντρικό. Όλη η διοίκηση έχει δώσει μεγάλο βάρος στις ακαδημίες. Παραλάβαμε όταν πήγα εγώ το 2019 στην ομάδα, οι ακαδημίες απαριθμούσαν ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό παιδιών. Τώρα έχουμε φτάσει και ο αριθμός των παιδιών είναι τριψήφιος. Έχουμε επεκταθεί και στις γύρω περιοχές κοντά στο Αρκαλοχώρι, στις Μελέσσες, και κάνουμε διάφορες δράσεις έτσι ώστε να προσελκύσουμε και να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο και να αναπτύξουμε το κομμάτι των ακαδημιών. Και να τροφοδοτείτε, φαντάζομαι, έτσι, μετά από κάποια χρόνια και την πρώτη ομάδα. Βέβαια, έτσι, ό,τι παίχτη, έχουμε πολλά παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο και στο μέλλον θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσουν την αντρική ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αντρική ομάδα θα είναι σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε και τα παιδιά να έχουν κίνητρο έτσι ώστε να προσπαθήσουν και να δουλέψουν για να συμμετέχουν σε αυτή. Το δικό σας γήπεδο πότε θα είναι έτοιμο, Μάνο? Θέλω να πιστεύω, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Σίγουρα θα θέλαμε του χρόνου να παίζουμε στο γήπεδό μας. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι η αστάθμητη παράγοντας, όπως είπατε και εσείς, δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα ο Δήμος Αρκαλοχωρίου, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδα κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια και προσπαθεί έτσι ώστε να βρισκόμαστε του χρόνου στο γήπεδό μας. Μάλιστα. Να το ευχηθώ αυτό, όπως να ευχηθώ να κάνετε καλό Πάσχα, να έχει τελειώσει νωρίτερα η σεζόν για την αναγέννηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το κομμάτι μόνο να σας πω, θέλω να πω και καλή επιτυχία στον Όφη, έτσι ώστε είναι η άλλη ομάδα του νησιού, είναι πολύ σημαντικό το νησί να εκπροσωπείται σε εθνικές κατηγορίες και όσο πιο ψηλά γίνεται και από άλλες ομάδες. Ευχαριστώ πολύ.